Κύριε Βέλτς, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά, γερός. Μια χαρά. Ωραία. Λέγαμε, κύριε Βέλτς, νωρίτερα για αυτή την ποδοσφαιρική σχολή της Βοσνίας, η οποία πραγματικά ξεχυλίζει από ποιότητα. Πώς έχει γίνει, πώς εσείς που το ζείτε, που το ξέρετε, πώς τα καταφέρνετε? Εντάξει, εκάστοτε ο χώρος της πρώην Ιουγκοσλαβίας ήταν γεμάτος με ταλέντα σε όλα τα σπορ, κυρίως σωματικά. Στην παράδοση, στην κουλτούρα, στην, του λαού, τα ομαδικά σπορ και το φυσικό ταλέντο. Βέβαια, σίγουρα οι χώρες πέρασαν κάποια κρίση από τότε που διασπάστηκε η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία και σιγά σιγά ξαναέρχονται στο προσκήνιο. Δεν έλειπαν ποτέ ταλέντα, αλλά νομίζω σε ό,τι αφορά την Βοσνία συγκεκριμένα, ότι έχουν βελτιωθεί κάποιες συνθήκες, όπως παράδειγμα το αθλητικό κέντρο που έχει πλέον εθνική ομάδα, που σίγουρα βοηθάει στην ανάδειξη των νεαρών ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι και προπονητικά προγράμματα της Ομοσπονδίας έχουν βελτιωθεί αρκετά και σίγουρα έχει επίδραση στην δουλειά με μικρότερες κατηγορίες. Και κάπως έτσι βγαίνουν καινούριες φουρνιές ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα τελευταία τουλάχιστον των εθνικών ομάδων κάτω των 19 και κάτω των 21, έτσι, που η Βοσνία παράδειγμα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ναι. Το πρωτάθλημα στη χώρα είναι πολύ ανταγωνιστικό, είναι καλό το επίπεδο, έχει κόσμο, έχει πίεση? Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι ένα μέτριο πρωτάθλημα, σίγουρα κατώτερο από το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, παράδειγμα. Υπάρχουν προβλήματα διάφορα που προσπαθούν οι άνθρωποι να βρουν κάποιες λύσεις. Οικονομικά κυρίως. Υπάρχουν οικονομικά, υπάρχουν οργανωτικά, υπάρχουν προβλήματα της αξιοπιστίας, θα έλεγα. Μες. Προσπαθούν με κάποιες λύσεις, νομίζω με πέρσι έχουν καθιερώσει ένα ιδιότροπο σύστημα play-off που μοιράζεται στις δύο ομάδες, αν θυμάμαι καλά, στις δύο γκρουπ, τις πρώτες μισές και δεύτερες μισές, και μετά παίζεται το play-off για παραμονή και για τίτλο. Προσπαθούν να βρουν λύσεις, αλλά σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Είναι μια φτωχή χώρα, άλλωστε, που ακόμα βρίσκεται στην φάση αναδόμησης. Η Σαράγεβο είναι ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα? Γιατί βλέπω ότι είναι τρίτη, τέταρτη συνήθως. Η Σαράγεβο είναι μια ομάδα, είναι παραδοσιακά, είναι από τις μεγάλες ομάδες της Βοσνίας. Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μεγάλη ομάδα ακόμα και στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Ναι, γιατί ναι. Είναι από ελάχιστες ομάδες που πέρα των μεγάλων τεσσάρων ομάδων στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Mm-hmm. Είναι μαζί με την Ζερεζνιτσάρ, είναι παραδοσιακά μεγάλες, ας το πούμε, ομάδες της Βοσνίας. Σαράεβο είχε ένα διάστημα στο πρόσφατο παρελθόν, είχε πάρει πάνω της με ανάμειξη του ιδιοκτήτη ενός Μαλισιανού, που είναι ιδιοκτήτης και Cardiff City, νομίζω. Της Cardiff, ναι. Ναι, που μπήκαν κάποια χρήματα, έγιναν κάποια πράγματα, έκανε μια, για τα βοσνιακά δεδομένα, η ομάδα έκανε μια αξιόλογη πορεία τότε στο κύπελλο UEFA. Νομίζω μετά από αυτή την πορεία ο ΠΑΟΚ απέκτησε τον Τσίμιροτ. Ναι. Το τελευταίο διάστημα έχει κάποια προβλήματα, νομίζω ότι η βοήθεια πλέον είναι λιγότερη του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Δεν ξεκίνησε καλά το φετινό πρωτάθλημα, αλλά με κάποιες αλλαγές προπονητών νομίζω ότι
πήρε μπρος και βρίσκεται στην τρίτη θέση, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά ναι. κοντά στην κορυφή. Τρίτη, ναι. Κύριε Βέλιτς, τον Μιχόγεβιτς, τον ξέρετε, τον νεαρό ποδοσφαιριστή που απέκτησε ο ΠΑΟΚ, τι γνώμη έχετε για αυτόν, για τον 21χρονο στόπερ? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια πολύ καλή επιλογή ενός εξαιρετικού ταλέντου. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα παίκτη που έχει προδιαγραφές που αναζητούν ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι είναι ένας παίκτης με εξαιρετική προοπτική. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που παίζει στόπερ και αμυντικό χαφ, πολύ καλό χειριστής της μπάλας. Mm-hmm. Παρότι είναι 1.91, Παρότι είναι 1.90, με πολύ σωστές μεταβάσεις, κοντινές, μεσές και ακόμα και σε μεγάλη απόσταση. Δυνατό στο ψηλό παιχνίδι, επιθετικό στο τρόπο που παίζει, με καλή ταχύτητα για το ύψος του. Με πολύ καλή σωματοδομή, νομίζω ότι έχει εξαιρετική προοπτική. Είπατε ότι παίζει και χαφ. Παίζει χαφ σε έκτακτη ανάγκη ή έτσι εύκολα απλά έχει όλα τα στοιχεία να παίξει και χαφ? Έχει τα στοιχεία να παίζει, όχι σε έκτακτη ανάγκη, έχει τα στοιχεία να παίζει. Έχει παίξει και στην ομάδα του αλλά και στην εθνική Under 21. Μάλιστα. Πρόσφατα κλείθηκε στην εθνική ανδρών, βέβαια. Ναι. Ελλειπής εθνική ανδρών που έκανε φιλικό με την Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω έπαιζε στόπερ. Όχι, έχει τα στοιχεία, έχει τα στοιχεία να παίζει και αμυντικό χαφ και νομίζω ότι σήμερα αρκετές ομάδες στο ευρωπαϊκό επίπεδο αναζητούν ποδοσφαιριστές με τέτοια προσόντα, δηλαδή ποδοσφαιριστές με καλή σωματοδομή, με ύψος, με ευκινησία σχετικά καλή για το ύψος τους και για καλούς χειριστές της μπάλας. Νομίζω ότι όπως είπα, ο ΠΑΟΚ έκανε μια καλή επιλογή ενός παίκτη με προοπτική. Χρειάζεται σαφώς να τον εμπιστευτεί, χρειάζεται να του δώσει χρόνο, να βελτιώσει την αδυναμίες του, να τον εντάξει με σωστό τρόπο στην ομάδα και εν πάση περιπτώσει να ακολουθήσει μια σωστή προπονητική διαδικασία έτσι ώστε να βελτιωθεί ως ποδοσφαιριστής. Εσείς που θα δίνατε βάση, επειδή είστε και προπονητής, στην βελτίωση του παίκτη, γιατί όντως είναι κίνηση προοπτικής, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να δουλέψει και ατομικά και ομαδικά. Εσείς που θα δίνατε βάση? Εντάξει, σίγουρα είναι διαφορετικό να παίζεις στο βοσνιακό πρωτάθλημα και να παίζεις σε μια από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες σε μια περίοδο που βρίσκεται σε διαδικασία διεκδίκησης τίτλου. Σίγουρα χρειάζεται να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς ρυθμούς και της προπόνησης αλλά και των αγώνων, εάν και θεωρώ ότι και ελληνικό ποδόσφαιρο και ελληνικό πρωτάθλημα υστερεί γενικώς σε ρυθμούς και σε εντάσεις, αλλά σίγουρα είναι πιο εντατικό και σε μεγαλύτερο ρυθμό από το βοσνιακό. Σίγουρα νομίζω ότι πιστεύω ότι χρειάζεται ενδυνάμωση γενικώς, σωματική ενδυνάμωση. Μυϊκά, ναι. Κάτι που εντάξει, σταδιακά μπορεί να εύκολα να επιτευχθεί. Και ίσως οπωσδήποτε του λείπει εμπειρία, έτσι. Ναι. Εμπειρία σε αυτό το επίπεδο που σταδιακά πρέπει να την αποκτήσει. Και ίσως θα μπορούσε λίγο ταχυδυναμικά να βελτιωθεί έτσι η εκκίνηση και δύναμη, πώς να το πω, στο τρέξιμο, δηλαδή ναι. να αποκτήσει μια μεγαλύτερη ορμή στο τρέξιμο. Παρότι όπως είπα έχει για το ύψος του καλή ταχύτητα. Μάλιστα. Κύριε Βέλιτς, ποια η άποψη για τον Τζίμιρο, τον Γκόικο Τζίμιρο? Τον γνωρίσαμε πολύ καλά για 2,5 χρόνια, είδαμε καλά στοιχεία, είδαμε τα αρνητικά του. Πιστεύετε ότι έχει πολλές προοπτικές να ανεβάσει ακόμα το επίπεδό του? Για τον Τζίμιρο, που έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι και αυτή ήταν μια καλή κίνηση. Βεβαίως. Αποδείχθηκε μια καλή κίνηση του ΠΑΟΚ. Παρότι έχω την εντύπωση, εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η εντύπωσή μου, ότι δεν αναδείχθηκε ποτέ, ποτέ, πώς να το πω, ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλο ειδικό βάρος και ρυθμιστής των πραγμάτων στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα πήγε, έχει πάει αρκετά καλά. Αυτό στο χέρι του ποδοσφαιριστή δεν είναι, να το πετύχει, να το δείξει. Να γίνει ο ηγέτης της ομάδας, λέτε, αυτό λέτε προφανώς. Ναι, να είναι βαρόμετρο του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι, αν βλέπουμε την συνολική παρουσία, δεν ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ήταν στα πρώτα. Κοιτάξτε, στον χώρο του κέντρου, με όλους τους προπονητές, ο Τσίμηρο έπαιζε βασικός. Εδώ και 3 χρόνια. Εντάξει, ναι, έπαιξε βασικός, αλλά μιλάω για μια επιρροή, πώς να το πω, αναπλήρωτη, έτσι. Ναι, νομίζω ότι δεν έχει, δεν είχε αυτό το ρόλο στον ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, έπαιξε ως βασικός, αλλά υπήρχαν και περίοδοι που δεν είχε απόλυτη εμπιστοσύνη των προπονητών. Αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Ναι, πολύ μικρά, δηλαδή ήταν ανάλογα και ελάχιστα τα μάτς όπου ήταν υγιής και ήταν στον πάγκο. Ήταν πολύ λίγα αυτά τα μάτς. Ελάχιστα. Okay. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή του ΠΑΟΚ. Επίσης, ένα παίκτη παρόμοια περίπτωση με περίπτωση αυτή του Μιχόεβιτς που ήρθε σε παρόμοια ηλικία κλπ. Ναι. Νομίζω ότι βγήκε αυτή η κίνηση απόλυτα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και υπό την έννοια ότι πήρε αγωνιστικά την βοήθεια από τον Τσίμηρο, αλλά επίσης και η υπεραξία που δημιουργήθηκε στη μεταγραφή ήταν αξιοσέβαστη. Νομίζω ότι πήγε σε μια ομάδα παρόμοιο επίπεδο, θα έλεγα εγώ, του ΠΑΟΚ. Ναι. Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ναι, είναι μέγεθος το Βέλγιο, βεβαίως. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο κάτω. Μπορεί να είναι κάτω, κάτω της τώρα, αλλά είναι από τις κορυφαίες ομάδες του Βελγίου, έτσι. Και νομίζω ότι προσωπικά, νομίζω ότι ενδεχομένως να έχει ακόμα κάποια περιτόρια να κάνει έστω και μικρά βήματα παραπάνω στην καριέρα του. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, κύριε Βέλιτς, το πρωτάθλημά μας πώς το βλέπετε? Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Έχουν οι ίδιες πιθανότητες ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, ή βλέπετε κάποιον να έχει προβάδισμα? Νομίζω ότι και η βαθμολογία το αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις ομάδες που είναι στις τρεις πρώτες θέσεις, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Οι αποστάσεις είναι μικρές. Νομίζω ότι έχουν σε κάποιο βαθμό σταθεροποίηση της αποδόσης τους και της εμφανίσης. Νομίζω ότι έχουν μείνει λίγα παιχνίδια πλέον μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, οπότε σίγουρα λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κρίνουν το ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και ενδεχομένως σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, πολύ μεγάλο ρόλο θα παίξουν και παιχνίδια που έχουν μεταξύ τους οι τρεις πρωτοπόροι. Ναι, βεβαίως. Κύριε Βέλιτς, ευχαριστούμε πολύ για τις απόψεις σας και πραγματικά συγχαρητήρια για τα ελληνικά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.